Στον υγρό τάφο του δουλεμπορικού που παρέσυρε στο βυθό 11 παιδιά και γυναίκες στη Σάμο, έκανε ρεπορτάζ στο Sky News την ώρα που οι ηγέτες συζητούν στη Μάλτα για την προσφυγική κρίση. Ο Βρετανός δημοσιογράφος συνάντησε τους Έλληνες δίτες που έχουν σώσει πολλούς πρόσφυγες από του χάρου τα δόντια, αλλά ήταν και οι πρώτοι που αντίκρισαν το μακάβριο θέαμα με τα πνιγμένα γυναικόπαιδα. And that's how the kids died. They left their last breath on the wreck. Because all the dead, there were babies, kids, and their mothers. In some years, when our kids are gonna ask us, Dad, what did you do during the Syrian exodus? Because we are talking about an exodus. We will be able to tell them, listen, my son or my daughter, we went out and we helped. We were talking earlier, and you were saying that you're all fathers, the divers that you work with. That makes it, in a sense, even harder for you. It is hard, and nobody had prevented us or told us about it, that when you go to rescue a kid, your kid's face is mirrored on that kid that you're trying to reach. 24 άνθρωποι σώθηκαν από αυτό το ναυάγιο στις αρχές του μήνα. Την περασμένη Κυριακή οι Έλληνες δίτες έσωσαν από αυτό το ακροτήρι της Σάμου 50 πρόσφυγες που είχαν παγιδευτεί. 25 ήταν παιδιά. Scared, confused, shaking. Some of them find it like a big adventure, others they're petrified. Σε ένα άλλο βίντεο, οι Έλληνες δίτες σώζουν μια οικογένεια προσφύγων που είχε παγιδευτεί σε ένα βράχο λίγες δεκάδες μέτρα από την ακτή και καλούσαν απεγνωσμένα σε βοήθεια. Ακόμη 18 άνθρωποι χάθηκαν σήμερα στο Αιγαίο, ανάμεσά τους 7 παιδιά, καθώς προσπαθούσαν να φτάσουν από τα τουρκικά παράλια στη Λέσβο και στη Χίο. Την ίδια ώρα, άλλοι υψώνουν φράχτες στα Βαλκάνια για να σταματήσουν το ανθρώπινο ποτάμι. Η Σλοβενία άρχισε να υψώνει σειρματοπλέγματα στα σύνορα με την Κροατία. Η πρόεδρος του Πασόκ, Φόφη Γεννηματά, ζήτησε στη Σύνοδο των Ευρωπαίων Σοσιαλιστών να δημιουργηθούν hot spots στην Τουρκία. Ζήτησα έκτακτη χρηματοδότηση για την Ελλάδα και έκανα πολύ συγκεκριμένες προτάσεις, γιατί δεν μπορούμε να παρακολουθούμε να χάνονται άλλες ζωές στο Αιγαίο. Ζήτησα να φτιάξουμε το πρόγραμμα Κιβωτός για να δώσουμε ασφαλή μετακίνηση στα παιδιά, στις εγγύους, στις ευπαθείς ομάδες.